Βρισκόμαστε στην Plaza de Alvear. Είναι το πρώτο πρωινό που έχουμε βγει έξω και δυστυχώς έχουμε πολλά προβλήματα. Πήγαμε σήμερα στην επίσημη στην υπηρεσία που δίνει άδειες κινηματογράφησης και μας είπε: δεν μπορείτε να πάρετε άδεια, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε όμως. Να είστε καλά. Σουαριστήσαμε και εμείς. Να περάσετε καλά. Μας ευχαριστήσανε που ήρθαμε. Ναι. Άμα είστε, λέει, όμως τουρίστες και γράφετε τουριστικά, δεν μπορείτε να γράφετε, απλά μην σας δούμε πουθενά. Με professional equipment. Μπορείτε να γράψετε, αλλά μην σας δούμε. Μην σας δούμε επίσης τώρα με αυτή την καμερούλα, μπορεί να γράψουμε τώρα που γράφουμε. Αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ό,τι περνάει από το χέρι μας. Για να σας δείξουμε την πραγματική κουλτούρα και καθημερινότητα της σύγχρονης Κούβας το 2015. Είπες αυτό το πράγμα, 2015. 16, το είπα. Προορισμοί αμέτρητοι. Ο καθένας με τις δικές του ομορφιές και ιδιαιτερότητες. Αν όμως μιλάμε για ιδιαιτερότητες, τότε η Κούβα σήμερα το 2016 μπορεί να θεωρηθεί σίγουρα ένα από τα πιο διαφορετικά μέρη του πλανήτη. Και αφού πιάσαμε τις ιδιαιτερότητες, ορίστε μία που βρήκαμε σε αυτήν τη χώρα, ακόμα δεν αρχίσαμε το ταξίδι μας. Στο αεροδρόμιο λοιπόν, με σταμάτησαν γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουμε το ελικοπτεράκι μας μέσα στη χώρα. Λοιπόν, τα παιδιά μόλις περάσαν όλα, με έχουν κρατήσει εδώ γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουμε το ελικοπτεράκι, αυτό εδώ. Οπότε θα πάμε μια βόλτα στο Customs για να το κρατήσουν και να το πάρουμε όταν φύγουμε. Ελικοπτεράκι δεν έχουμε. Ελικοπτεράκι παλιά στο Τέξας. Αλλά είμαστε στην Κούβα. Αυτό έχει σημασία. Πρώτη παρατήρηση για την Κούβα. Πάω λοιπόν να δω, να μπω στο ίντερνετ, να στείλω το κλασικό το χεράκι στη μάνα μου. Μάνα, όλα οκ. Okay. No internet, my friend. Πόσες κοινωνίες δεν έχουν ίντερνετ? Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα δεν έχει ίντερνετ. Η Kim Jong έχει βάλει τέτοιο. Οπτικές ίνες παντού. Δικό της, ναι, για σπίτια, να τους δείχνει τα δικά τους. Ξέρετε τι έχει η Βόρεια Κορέα και μιλάτε για την Κούβα? Δεν έχουμε πάει, όταν θα πάμε θα μάθουμε. Και στον Αμαζόνιο. Και στον Αμαζόνιο. Σίγουρα δεν έχει Κούβα στη Συρία. Εκεί κι αν έχουν ίντερνετ, φίλε. Διότι για να συνεννοηθούν με τα τέτοια, πώς τα κάνουν? Όπα, πια. Πες τις λέξεις. Και το ίντερνετ σκοτώνουν. Το ίντερνετ σκάει. Τα λέμε το πρωί, Τα λέμε το πρωί. Κούβα είναι μια χώρα παγιδευμένη στο χρόνο, με ένα οικονομικό εμπάργκο που διαρκεί πάνω από μισό αιώνα. Εδώ είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να ξεχάσεις τις ανέσεις και την τεχνολογία του δυτικού πολιτισμού και να είσαι έτοιμος να ζήσεις την αυθεντική καθημερινότητά της. Και εμείς θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από μία βόλτα στο κέντρο της Σαβάνα για να πάρουμε μία καλύτερη γεύση από την πρωτεύουσα. Όμως, είπα la revolution. Πού είμαστε σήμερα? Πού να πάμε? Για καφέ κάτω στην παράδειγμα. Πάμε για καφέ κάτω στην παράδειγμα. Πάμε στο κέντρο και βλέπουμε. Πάμε κέντρο. Πάμε. Το πρώτο που παρατηρεί κανείς είναι σίγουρα τα εντυπωσιακά παλιά αυτοκίνητα των 50s και 60s που από μόνα τους δημιουργούν μια τελείως σουρεάλ ατμόσφαιρα σε όλη την πόλη. Εδώ στην Κούβα λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, το καθεστώς είναι λίγο ιδιαίτερο. Τι πολίτευμα έχουν εδώ? Κομμουνισμό.
κομμουνισμό. Αυτό τώρα, επειδή δεν έχει τύχει περισσότερο από σαν να το... Δεν σ' αρέσει. Να, όχι, δεν είπα ότι μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Είναι... καταπληκτικό, το καλύτερο. Βάμος Παπαρίγα. Δεν έχει τύχει περισσότερο από σαν να το ζήσετε. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Παραδείγματος χάρη, έχουν τα πάντα δωρεάν ο κόσμος. Δηλαδή, δωρεάν παιδεία, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν μεταφορά. Δωρεάν στις μαγείες. Δωρεάν ρεύμα, δωρεάν συμφορία, φοβιά. Ναι. Εμείς για την ώρα θέλουμε να πάρουμε ένα μεταφορικό μέσα να πάμε στο κέντρο. Να ρωτήσουμε κανέναν. Δυσκούλπα, podemos, queremos ir en el Habana Vieja. Podemos sonar un el bus. Allí, mira. Allí. Hay un parque, no me un poco de que los carros no dejan ver. ¿Cómo te llamas? Marlo. Marlo. Brando. Sí. Marlo Brando. Alias el padrino. Marlo. ¿Qué crees es el mejor cosa en todo el Cuba? En todo Cuba. Su gente en general. Gente, ¿eh? Sí, su gente. Muy buena. Muy buena. La like. Buena. ¿Qué dices? ¿Gente like mujeres o la gente en general? No, todos son muy buenos en general. Hombres y mujeres en general. Muchas gracias, amigo. Viva la Revolución. Γιατί λοιπόν υπάρχουν αυτά τα παλιά αυτοκίνητα εδώ? Λόγω του εμπάργου που ξεκίνησε πριν από 55 χρόνια, η χώρα έμεινε μέσα σε μία μέρα με ό,τι προϊόντα και αγαθά είχε εκείνη τη στιγμή. Εμείς όμως ψάχνουμε μεταφορικό μέσο για το κέντρο της πόλης. Αλλά όχι ένα από αυτά τα ιδιαίτερα ταξί που θυμίζουν μαφιόζικα αμάξια του Αλ Καπόνε. Όχι, φίλοι μου. Θα πάρουμε το λεωφορείο όπως οι ντόπιοι. Μπορεί να έχει λίγο τα λεωφορεία, αλλά τώρα που θα γίνει το μετρό, θα στρώσουν όλα. Αν να σου πω κάτι. Πιθανόν πιο γρήγορα να γίνει εδώ το μετρό παρά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, σαν Κυριακή. Ξέρεις ότι με τόση χειρονακτική εργασία που έχει κάνει ο Σάκης όλα τα γυρίσματα, θα βγει δήμαρχος για να φτιάξει το μετρό μόνος του. Με σφυρίκη σκαπάνη. Εντάξει, δεν έχει καμιά τραγική διαφορά με ώρα αιχμή στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Βρήκα και ένα γνωστό μου εκεί. Από το κίνημα δεν πληρώνω. Έτσι, μετά από μια 20 λεπτή διαδρομή, φτάσαμε στο κέντρο της Αβάνα, στην παλιά πόλη. Η Αβάνα είναι ένα φουλ τουριστικό μέρος και ειδικά το κομμάτι της παλιάς πόλης σφίζει από ζωή. Σε λίγο βρεθήκαμε στην παραλιακή τους, την γνωστή οδό Μαλεκών. Η Κούβα ως νησί της Καραϊβικής έχει μοναδικές παραλίες και μια καθημερινότητα που γυρίζει συχνά γύρω από το υγρό στοιχείο. Εδώ στο κέντρο της Αβάνα βέβαια, η παραλία δεν είναι για κολύμπι, αλλά περισσότερο ιδανική για περπάτημα. Αυτή η παραλιακή οδός εδώ είναι η Μαλεκόν και ονομάζεται αλλιώς το μπαλκόνι της Αβάνας. Κάτσε τη λεωφόρο νίκη που έχουμε εμείς. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι τα κτίρια τα περισσότερα εδώ πέρα, σχεδόν όλα τα κτίρια ουσιαστικά, διατηρούν αυτή την παλιά αρχιτεκτονική, την ισπανική παλιά αρχιτεκτονική. Το κακό είναι ότι λόγω έλλειψης υλικών και λόγω έλλειψης διάθεσης από την κυβέρνηση είναι όλα κατεστραμμένα. Τα περισσότερα τουλάχιστον. Υπάρχουν κάποιες μικρές εξαιρέσεις που έχουν αναπαλαιωθεί. Εδώ ήταν επίσης η Μάλεκον που μετά το 1959 και τη νίκη του Φιντέλ επί των συμμάχων έκανε το γύρο του Τριάμβου μέχρι πέρα με τη γνωστή άμαξα και το Viva de la Revolución, Viva los edificios blancos που είχε πει. Έχεις δει τη φωτογραφία αυτή με το δεύτερο εδώ πέρα με την άμαξα. Στο δωμάτιο μου μέσα την έχω αφήσα. Δίπλα τους Boys Noise. Ο Φιντέλ Κάστρο θεωρείται ακόμα ο άτυπος ηγέτης της χώρας, αφού σήμερα κάνει κουμάντο ο αδερφός του Ραούλ και είναι ένα από τα δύο σύμβολα της Κούβας μαζί με τον Τζε. Αλλά πριν αναλύσουμε την ιστορία της χώρας, θα κάνουμε πρώτα μία ανάλυση της κουβανέζικης κουλτούρας. Και Κούβα χωρίς σάλσα δεν γίνεται. Ήρθαμε σε μία σχολή χορού, κυρίες και κύριοι, όπου εγώ και ο Γιώργος θα μάθουμε να χορεύουμε. Τι χορεύουν στην Κούβα? Ποντιακά. Θα μάθουμε να χορεύουμε κότσαρι, κυρίες και κύριοι. Κότσαρι.
Όχι, όχι, θα μάθουμε να χορεύουμε σάλσα, που είναι ο παραδοσιακός χορός εδώ στην Κούβα. Ο Γιώργος ξέρει ήδη σάλσα, οπότε είναι ένα επίπεδο μπροστά και θα προσπαθήσω κι εγώ να μπω στο χορό στο ρίτ. Εγώ ξέρω την καρικλάδικη σάλσα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Ανέβα. Μα σε δεν θέλω, διότι άμα το ρίξουμε και οι δύο, το πληρώσουμε και οι δύο. Άμα το ρίξεις μόνος σου, θα το πληρώσω μόνος μου. Θα το βάλω στην παραγωγή. Οι Κουβανοί, όπως και οι περισσότεροι Λατινοαμερικάνοι, έχουν πραγματικά το ρυθμό μέσα. Και με τις δυσκολίες που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, ο χορός και η μουσική είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεχνάς. Μην ξεχνάμε όμως και το δικό μας μάθημα, έτσι. Όλα, και τάδο, μισό γούστο, Σάγκης. Όλα. Σαΐρα. Σάιρα. Hola Σάιρα, mi nombre es Jorge. Liz, más fácil es, sí. Hola Liz. Para comenzar, nuestra clase de salsa. Salsa cubana. Cubana. Puramente cubana. Puramente. Okay. Marcando, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Eso, 1, 2, 3. I'm good. Es tu estilo. Muy bien. Ok. Jorge, estamos listos todavía. Por favor. Ok, vamos a entonces. Entonces, mírate, nos ponemos de pared entonces. Sí, relájate. La salsa cubana, el hombre es el jefe. Es el que guía todo el tiempo. Entonces, ¿Qué es? El hombre es el jefe a la hora de... No, en el baile. No, es solo en el baile. En la vida también. En el baile solo. No, solo en el baile. En vida cubana, ¿cuál es el jefe? La mujer. La verdad. Excuse me, when we do it like... Later. No, en mi salsa. Later. Left, right. Open, close. La salsa cubana tiene dos posiciones, la cerrada y la abierta. No, la cerrada es mejor. Espérate. Vamos allá. Vamos. Are you ready? Mano derecha. Claro, prueba. Buena chica. Okay, ahora sí. Comenzamos y 1, 2, 3. Es el que guía. Είσαι ο αρχηγός, λέει, είσαι ο σέφε, εσύ με καθοδηγείς. Claro, τώρα είναι ο σέφε, Jorge. Στην κάκα, λέει. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Μην το παίζεις σαν. 5, 6, 7. Y realmente desde muy pequeña aquí el cubano siempre baila mucho y es algo que va dentro de la propia cultura de nuestro país. Se baila todo el tiempo y se escucha mucha música todo el tiempo. Eso es lo que nos caracteriza como un pueblo alegre y en mi caso. Τώρα είναι su performance. Και τώρα για να δούμε τι μάθαμε. Πιστεύω ότι για να χορέψεις αυτό το χορό πρέπει να έχεις το μυαλό της μέσα σου, ρε παιδί μου, το ταπεραμέντο, το οποίο μάλλον μου λείπει εμένα αυτό το πράγμα. Αλλά η παρτενέρ μου, Λις, τι άμμο.
Με μία φορά δεν μαθαίνεις να χορεύεις σάλσα, αλλά μία γεύση από το ταπεραμέντο αυτών των ανθρώπων την πήραμε. Λοιπόν, ψάχνουμε ταξί για να πάμε να δούμε έναν φίλο μου από Ελλάδα, ο οποίος έχει έρθει εδώ για να χτίσει ένα ξενοδοχείο. Πανάτο, ένα ταξί, απλό ταξί, κλασικό. Όλα, και τάλ. Έχω να δηλώσω το εξής. Είχε η γιαγιά μου ακριβώς έναν ίδιο καναπέ. Μα το Χριστό και την Παναγία, δεν σου κάνω πλάκα. Το είδα, πλουχ, στο χέρι μου καναπές. Σε ό,τι έχω ερώ, ήμουν έτοιμος να πω το σεμεδάκι λίγο. Ναι. Να βάλει σεμεδάκι πάνω στο τιμόνι. Πάνω στο ραδιόφωνο εκεί. Όλα! Κόμο σε γεια, κόμο τε γεια μα. Τόνι. Τόνι! Μουτσο γκούστο, Τόνι. Μουτσο γκούστο, Τόνι. Δύο Χόρχε. Δυόμπλε. Εσύ, ερκοντίσιονα. 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 Έρχονται σε πλάω. Σι, σι, σι. Ο συνονόματος Σάκης που πάμε να δούμε είναι κι αυτός Σαλονικιός που του αρέσει η αρχιτεκτονική και το design. Και με αυτή του την εμπειρία αποφάσισε να έρθει στην Κούβα αναζητώντας την ευκαιρία αλλά και την ηρεμία. Είναι λοιπόν ο κατάλληλος για να μας μιλήσει για την Κούβα από ένα τρίτο μάτι. Σάκη! Σάκη το λένε. Ω, ναι. Και εγώ, λες Σάκη και εγώ νόμιζα να βγει κανένα μετατζής. Πού είσαι! Τι γίνεται, φίλος μου ο Γιώργος. Καλά, είσαι, με χαρά. Τι κάνεις εδώ, γιατί είσαι εδώ. Φτιάχνω εδώ κάτι, παιδεύομαι εδώ και δύο χρόνια. Α, δύο χρόνια παιδεύεις, δέκα μέρες. Ναι, μαζί με το συνεργάτη μου του Χουάν αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ρεστοράν. Βέβαια, εντάξει, τελικά στην Κούβα έχουν έλλειψη. Από ρεστοράν. Όχι από ρεστοράν, τελικά όσον αφορά το ταμπετά, τα σίδερα, τα υλικά. Για να γίνει ανακατασκευή του σπιτιού, έτσι. Τώρα για να ήρθε ο Σάκης στην Κούβα από την Ελλάδα. Κάτι παίζει. Κάτι παίζει. Γιατί στην Κούβα. Γιατί... Δηλαδή έχεις 200 χώρες να διαλέξεις. Γιατί στην Κούβα. Νομίζω η Κούβα έχει μέλλον. Επενδυτικό. Επενδυτικό, ναι. Προς το παρόν δεν έχει ίντερνετ, αλλά πάμε πιο μετά. Δηλαδή. Να σου πω κάτι. Εμένα το μόνο που με χαλάει στην Κούβα είναι ίσως τα σπίτια που βλέπω και πέφτουν. Τα παλιά αυτά σπίτια, μόνο τα αριστουργήματα, έτσι. Χουάν! Έλα, έχουμε επισκέπτες. Μάστορας είναι. Ο Χουάν είναι Έλληνας. Είναι και Έλληνας και Κουβάν. Χουάν! Πού είσαι ρε μεγάλε! Γεια σου ρε Τζακπότ! Τι έγινε! Πραδεράκο μου, τι έγινε! Κάνω μία από τις τελευταίες αλλαγές που κάνει αυτός ο τύπος. Φτιάχνουμε και αλλάζει, φτιάχνουμε και αλλάζει. Πάντα έτσι, ούτε εσύ κατέβηκες μάστορας και εγώ εσύ να περίμενα να κατέβηκες και εσύ μάστορας. Θα κατέβηκω εντελώς μάστορας, από εκεί που έστω δώσει φαρμακοποιός θα γίνω και εντελώς σούπες, θα γίνω μάστορας από εδώ και πέρα. Ωπα, εσύ κουβανός τώρα. Κουβανός εντελώς. Μισό. Κουβανός Έλληνας. Αυτό δεν το αφήνω. Δώσε. Γεια. Για δείξε μας εδώ τι κάνεις. Ελάτε. Στα γρήγορα. Συνεχίστε με το Σάκη γιατί εγώ έχω δουλειά μέσα, οκ. Okay. Ο Σάκης είναι οικογενειακός φίλος από Θεσσαλονίκη και είναι ένα ακόμα λαμπρό παράδειγμα ενός ακόμα ανθρώπου που αφήνει την Ελλάδα για να αναζητήσει καλύτερες ευκαιρίες στο εξωτερικό. Το σκέφτομαι και είναι τόσο κρίμα. Δεν λέω η Κούβα όμορφη είναι, όλος ο κόσμος όμορφος είναι, αλλά η Ελλάδα, μια τόσο όμορφη χώρα, να μην έχει δημιουργήσει τις υποδομές, όχι να μην φεύγουμε καν εμείς οι Έλληνες, αλλά να έρχονται και από το εξωτερικό για να πετύσουν τη δική μας χώρα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω με τίποτα αυτό το πράγμα. Πάμε να φάμε τίποτα, όχι γλυκό, αλλά θα σας συμβολέψω εγώ. Τώρα λες φαγητό, γενικώς δεν είναι και το στοιχείο δεν μου, αλλά δεν, όχι, εντάξει. Ήμουν έτοιμος να πιάσω το φτιάρι, αλλά. Επειδή δεν θα είμαι για λίγες μέρες και δεν ξέρω πότε θα ξαναδώ, για χατήρι σου. Να σου πω, μια φτιαριά να πω είναι από σένα. Έλα ρε φίλε, θα βάλω μια φτιαριά. Η μηδενική ποσότητα για το τούβλο. Εδώ πάνω θες να το βάλω, Σάκη. My friend, Νίκος Ξανθόπουλος, Βασιλάκης Καΐλας. Between, you know, it's like Μπραδεράκος, Ξανθόπουλος Καΐλας, together. One. Mix. Αυτό εδώ. Ένα μεγάλο τούβλο, ένα μικρό τούβλο για μένα, ένα μεγάλο τούβλο για την ανθρωπότητα. Συγχαρητήρια. Τώρα φίλε, μπορείς να μείνεις ήσυχο, το μαγαζί θα πάει πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι η Κούβα έχει καταφέρει να διατηρήσει μια μοναδική αρχιτεκτονική για εκατοντάδες χρόνια από την ισπανική ακόμα κουλτούρα και σε αυτό έχει βοηθήσει αρκετά η σημερινή πολιτική κατάσταση που λόγω του εμπάργκο δεν υπάρχουν καν τα χρήματα για να δημιουργηθεί κάτι καινούριο. Βρέχει, πέφτει καρέκλες, αλλά εμείς το παπαλάω.
Με έχει καταραστεί μια κοπέλα. Με το tobacco leaf we made cigars. Only love. Ο Σάκης λοιπόν πριν μας πάει για φαγητό μας πήγε στο αγαπημένο του σημείο στην Αβάνα για να μας δείξει τη θέα. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο κρουαζερόπλοιο που ήρθε στην Κούβα μετά το εμπάργκο. Από ό,τι βλέπουμε είναι όλη η παλιά πόλη της Αβάνας και εδώ είναι το σπίτι του Τσέφ. Κάποτε. Ζούσε εδώ. Έβλεπε όλη την Κούβα από πάνω. Εδώ. Για να καταστρώσει τη στρατηγική του. Για μένα η ωραιότερη θέα της Αβάνας. Και από εκεί που είναι απέναντι τι είναι όλα. Εκεί είναι πιο υποβαθμισμένη η περιοχή της Κούβας, είναι εργατική περιοχή, μπορώ να πω. Και νομίζω ότι εκεί βγαίνει το, παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα της Κούβας. Και κάπως έτσι ήρθε η αγαπημένη μας ώρα της ημέρας, το φαγητό. Πάμε να φάμε στο καλύτερο, νομίζω. Ιδιοκτησία ενός Γάλλου φίλου μου της επιχείρησης. Άρα θα φάμε γαλλικό φαγητό. Θα φάμε κουβανέζικο φαγητό σε γαλλικό ρεστοράν. Πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό. Πώς σας φαίνεται. Πολύ ωραίο. Σούπερ. Όπως τα περισσότερα μέρη στην Αβάνα, έτσι και αυτό το εστιατόριο ήταν γεμάτο εικόνες και κουλτούρα. Άρε Χουάνα Λάνι. Χουάν. Εδώ είμαστε παιδιά. Αυτό είναι τώρα κουμπανέζικο φαγητό που τρώμε. Κανονικότατο. Κοτόπουλο με σάλτσα από ντομάτα, ρύζι και ένα πουρέ από μαλάγκα. Είναι μαλάγκα. Μαλάγκα. Δεν μπορώ, όταν μιλάει ελληνικά τρέχα. Μπονιάτο. Τόσο από καλό φαγητό, τι άλλο έχει στην Κούβα. Τι σ' αρέσει σαν να είσαι κουμπάνος και πολύ και ζεις στην Ελλάδα. Εκτός από το φαγητό είναι το χορό, ο χορός, η ειλικρίνεια του κουβανό. Που σου λέει ότι θα έρθει τις 5 και έρχεται τις 7. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Μήπως είσαι κουβανός, πες την αλήθεια. Μήπως ήταν κουβανός. Μετά το φαγητό λοιπόν, τι κάνεις συνήθως? Το πιο πιθανό είναι να κάνεις κάτι τόσο συνηθισμένο που δεν σας πέρασε καν από το μυαλό τώρα που σας ρώτησα. Μπαίνεις στο ίντερνετ να τσεκάρεις ό,τι είναι αυτό που θέλεις να τσεκάρεις τέλος πάντων. Μόνο που εδώ στην Κούβα το καθεστώς δεν επιτρέπει το ελεύθερο ίντερνετ. Ή τουλάχιστον δεν το επέτρεπε μέχρι πριν λίγους μήνες. Σήμερα η μοναδική είσοδος στο διαδίκτυο είναι ορισμένα συγκεκριμένα σημεία μέσα στην πόλη, γύρω από τα οποία φυσικά μαζεύονται εκατοντάδες νέοι άνθρωποι για λίγα λεπτά ιντερνετικής πληροφορίας. Λοιπόν, ένα από τα καλά πράγματα τα οποία έχει η Κούβα είναι ότι δεν έχει ίντερνετ. Και αυτό είναι καλό, γιατί ο κόσμος βγαίνει έξω, μιλάει, διασκεδάζει, περνάει καλά την όλη μέρα, έτσι. Διαφωνώ. Instagram, Facebook. Διαφωνώ, διαφωνώ. Διαφωνώ που διαφωνείς. Διαφωνώ διότι το ίντερνετ είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας και αν χρησιμοποιηθεί σωστά είναι και αυτό κάτι θετικό. Αλλά παρ' όλα αυτά έχεις δίκιο τώρα. Άρα έχω δίκιο. Στο ότι δεν έχουμε. Κι όμως φίλε μου, τις μέρες που είμαστε εδώ έχουμε έρθει πιο κοντά. Μπραδεράκο, αυτό είναι που φοβάμαι. Μπραδεράκο. Σε όλη την Αβάνα υπάρχουν σημεία συγκεκριμένα και όχι πάρα πολλά, στα οποία μπορεί να μαζευτεί ο κόσμος, όπως αυτό που είμαστε εμείς τώρα εδώ, κυρίως νέοι άνθρωποι, για να χρησιμοποιήσουν ειδικές καρτούλες και να μπουν στο ίντερνετ. Μπες στο ίντερνετ ρε να δεις. Για πάμε στα γύρια. Άμα σου γράψει κανείς τίποτα στο Facebook, μπες. Βασικά να μπούμε, θέλουμε στο ίντερνετ για να. Αγοράζεις μία κάρτα, 3 κουκ, τα οποία σου δυναμούν με 3 ευρώ και μπαίνεις για μία ώρα στο ίντερνετ. Μπήκαμε. Να μπούμε εφόσον βρήκαμε ίντερνετ μετά από μέρες, κάτι σημαντικό να κάνουμε. Τσεκάρουμε έτσι λέει το γολπάρι στο Facebook. Ναι. Μπορώ να κάνω search. Είπαμε ότι έχουμε βάλει σε μερικά σημεία ίντερνετ. Δεν είπαμε. Συγγνώμη. Δεν είπαμε ότι. Το ήθελα. Δεν είπαμε ότι είναι και σφεντόνα. Ακόμα βέβαια και αν σας φαίνεται αδιανόητο ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπει κανείς στο ίντερνετ, είναι από μόνο του μια τεράστια αλλαγή για τα δεδομένα αυτής της χώρας, όπου η λογοκρισία και η κατεύθυνση της πληροφορίας βασίλευε επί 60 κοντά χρόνια. Το επόμενο πρωί ξυπνήσαμε ορεξάτη. Μπήκαμε με τη μία στο αμάξι για να πάμε κάπου τρομακτικά. Βαν, πού πάμε σήμερα? Στον Παπαλάο. Σε ποιο? Τον Παπαλάο, είναι αυτός ο μάγος που διαβάζει και βλέπει το μέλλον του καθενός. Okay. Βρέχει, πέφτει καρέκλες, αλλά εμείς τον Παπαλάο. Παπαλάο ονομάζεται ο τοπικός τύπου μάγος, μελλοντολόγος ας πούμε.
εκεί μας περίμενε ο αντίστοιχος, που περισσότερο μπάρμαν θύμιζε παρά κουβανομά. Το Παπαλάο είναι κάποιος που διαβάζει το μέλλον. Και ιδεάλα, πασάο, μιλάει για το παρελθόν. Πρεσέντε, το παρόν. Η φουτούρ, και το μέλλον. Και ποιος θα περάσει αυτή τη διαδικασία? Ποιος άλλος από το Γιώργο μας? Εντάξει, δεν μπορεί όλα μας τα θέματα να είναι καταπληκτικά. Ο μάγος είχε το δικό του ιδιαίτερο στυλάκι. Έτσι ο Ρούλα. Αυτός είναι ο Ρούλα. Α, έτσι το Ρούλα. Και η φλογική είναι να σε μιλώνα. Μέσα είναι όλα τα τελευταία του Ρούλα. Τώρα θα κατέβει ο Ρούλα, ποιος θα κατέβει? Υπότιτλοι θα κατέβει ο Ρούλα και θα μιλήσει μέσω αυτών. Τώρα ο Παπαλάος θα μιλήσει με τον Ρούλα να του πει για το παρελθόν και για το μέλλον του Χόρχε Μαυρίδης. Ούτε φέιρε, ελωρίε, ομοντέ, ογκουνί, χόε, μαουρί. Αϊ, τσέι. Εγώ είναι κανένα, εδώ σου αγγί. Μπορεί να έχεις κάνει κάτι με μια κοπέλα και αυτή σε έχει ρίξει κατάρα, παράδειγμα. Πολύ δεν το είχατε. Τον έχει καταραστεί μια κοπέλα. Μία μόνο ή έχει πολλές? Μία. Τι εννοεί η κατάρα, παιδί μου, για να καταλάβω? Γιατί εντάξει, ξέρω, κατάρα, κατάρα είναι να τους ξανασηκωθεί. Επειδή είναι ενδυσμασί του, να μην μπορείς να βρεις κοπέλα. Μπορεί, να μην μπορείς να σηκωθεί το πέος για να. Το πουλί. Να πάει με άλλη. Εντάξει. Πρέπει να σκοτώσει ένα τερνερίτο. Να σκοτώσω και ένα τερνερίτο. Ένα τσιβίτο. Ένα πρόβατο, πρέπει να σκουπίσει ένα πρόβατο. Έχει μικρό, ναι. Για να το δώσει το έτσου, έτσου είναι ο ελέγγουα. Να λέω τι θα γίνει. Έτσι είναι έτσου. Τι είναι αυτό? Θα το σφάξεις για να το αφιερώσεις αυτόν. Μόνο αυτό δηλαδή, θα σφάξεις το πρόβατο, θα το αφιερώσεις στο κούτσουρο και θα γίνουν καλά όλα. Φέρεις το φόλ. Πρόβατο, δεν λες να σφάξω. Ούτε τώρα, ούτε στην άλλη ζωή. Οπότε προφανώς δεν θα γίνουν αυτά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θα κρατήσω τις συμβουλές μου, τις γράψεις. Το μόνο που αρνούμε να δεχτώ είναι ότι αν όλοι αυτοί που έρχονται και τον επισκέπτονται εδώ, που έχει κόσμο απ' έξω, τους λέει να σπάξουν ένα πρόβατο και ένα κοτόπουλο, νομίζω ότι θα κάνουν τεράστια οικολογική καταστροφή. Anyway, εμείς συνεχίσαμε τις βόλτες στην Αβάνα, προσπαθώντας να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο αυτόν τον περήφανο λαό. Εκεί πέσαμε πάνω σε κάτι πιτσιρικάδες, τρελαμένους με την μπάλα. Και φυσικά είπαμε να μπούμε κι εμείς στο παιχνίδι. Σέντρα! Παγί, δεν έχουμε σίγουρα πορτερία. Yes, αλλά... Δος πορτερία. Δος πορτερία. Δος πορτερία. Στρώτησε και εμείς πάσεις κανένα τζάμι απέναντι αμάξι. Ωραία. Στο λέω. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, παίζουμε. Αμυνά με ξαφνικές αντιπιθέσεις. Εντάξει, οκ. Σι, σι. Yes. Vamos. Σι. Τρώ. Uno, dos, tres, clarino. Vamos. Τα δύο παίζουμε. Uno. Oh.
cosa más importante es no para ganar, es para jugar, ¿vale? Y tu juego está va perfecto, muy perfecto. ¡Vamos! ¡Clarino! ¡Clarino! Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Αβάνα χωρίς μια στάση στην Plaza de la Revolución δεν γίνεται. Και εκεί βρεθήκαμε κι εμείς πριν να αφήσουμε την Αβάνα μια και καλή. Η πλατεία είναι αφιερωμένη στην επανάσταση των Κουβανών, για την οποία είναι πολύ υπερήφανοι οι ίδιοι, αλλά και την οποία αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό στο μεγαλύτερο επαναστάτη όλων, τον Τσε Γκεβάρα. Καλάβες, αυτός είναι επαναστάτης. Να σου πω, πάρε μια κόλτς, αγόρι, να δεις το πόσο. Πάρε μια που είναι και γεύση λάιμ, εδώ κολλάει, μοχίδε και τέτοια κτλ. Καλοκαιρινή και έτσι. Πολύ ωραίο. Τελικά με λάιμ τώρα. Viva la revolución! Viva la hot! Ερχόμενος στην Κούβα μία εβδομάδα πριν, δεν περίμενα να θα αντικρίσω αυτό που μου λέγανε τόσα χρόνια. Είναι μία χώρα ξεχασμένη 50 χρόνια πίσω. Τα αυτοκίνητα, τα κτίρια, οι άνθρωποι, όλα κινούνται σε ρυθμούς του 50. Και είναι κάτι μαγικό γιατί είναι αληθινό. Και δεν νομίζω γενικότερα ότι μπορείς να κινείς μία χώρα η οποία έχει εμπάργκο τα τελευταία 50 χρόνια και δεν μπορεί να φέρει μέσα στο ίδιο το κράτος ανθρώπους προϊόντα πρώτης ανάγκης. Αυτό που επικρατεί εδώ και 50-60 χρόνια στην Κούβα, μαζί με τα προβλήματα που σίγουρα έχει φέρει στη χώρα, είναι όμως και αυτό που έχει διατηρήσει αυτή τη μοναδικότητα της Κούβας, που είναι και αυτό που την κάνει τόσο χαρακτηριστική. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι ένας από τους προορισμούς που θέλω να εξερευνήσω περισσότερο και θέλω να έρθω ξανά. Και κάπου εδώ με τη νύχτα να πέφτει πάνω από την πόλη, ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας στην πρωτεύουσα Αβάνα. Η αλήθεια είναι ότι μας έκανε να νιώσουμε πολύ οικεία και αυτή η απομόνωση από τον υπόλοιπο πλανήτη μας χαλάρωσε το σώμα και το μυαλό. Την άλλη μέρα ξυπνήσαμε, ετοιμαστήκαμε και φύγαμε για άλλες περιοχές έξω από τις πόλεις. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε τον Αρνάλντο, ο οποίος θα έρθει να μας πάρει για να βγούμε από την Αβάνα. Θα πάμε να δούμε λίγο και τα μέρη της Κούβας στο υπόλοιπο νησί. Ευρωπούλα. Κίτρινο μαξάκι, ε. Αρνάλντο! Buenos días, Αρνάλντο. Are we going to go hunting today? Yes, we are going to the wild, into the wild today. We are going to Pira del Rio today. Pira del Rio is where we grow the best tobacco in the world. So from that, the tobacco leaf, we made Cuban cigars. We're going to this. We are going to dump in this car with my friend. Μαζί με τον Αρνάλντο μπήκαμε στη λιμουζίνα και πήραμε το δρόμο για το Πινιάρ del Rio. Το οδικό δίκτυο της χώρας είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί κανείς να φτάσει και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Εμείς κατευθυνθήκαμε δυτικά του νησιού, εκεί που παράγονται τα γνωστά παραδοσιακά κουβανέζικα χούρα. Guantanamera, Guajira, Guantanamera,
Η διαδρομή κράτησε αρκετές ώρες, αλλά κάποια στιγμή φτάσαμε σε μία φάρμα. So we're here. We're here, Pinaterrio. Pinaterrio is very famous because of the tobacco. So the main production of tobacco is here. With the tobacco leaf, we make cigars. So most people are farmers here, right? Most of the people are farmers here. It's a big, long, long countryside. Absolutely beautiful. So I know about like farming and stuff. I know everything. But I want George. He's a city boy. Okay. I wanted him to like find out more about the life of the farmer. Okay. What they go through, like to. I'm the city boy, and he's the farmer. Yeah. Oh, he's the farmer. Okay. Yeah. So, Fame, agrotopedo. I'm very excited to share this with you, brother Aco. Very excited with you. Okay, let's go. Well, the Cuban cigar is connected to the Cuban culture at the same level than the rum, Havana Club, and the salsa music. It's the same. It's not a stereotype. It's part of the Cuban culture. When the Spanish arrived to Cuba in 1492, the first thing that they found were the Indians, the native, smoking cigars. So cigars being linked to Cuba from the main beginning. Arnaldo, what exactly are they doing here? So they are inserting the tobacco leaf into a big needle and then into a long string, and on top of those poles there, wood poles. And then they hand that over there, and see on the floor, on the ceiling. So they stay here for a while to dry. And then they move that to another house. They make a selection of the leaf, the better ones. And with those leaves, dried leaves, they make the cigars. This leaf is the leaf that they use in the tobacco and around the cigar. They roll and roll and roll, and then better one, and then better one, and better one, and it's very thin and smooth for the top. On the top. Puros cubanos son muy muy famosos en todo el mundo. ¿Por qué tú, puros cubanos? Por la calidad que tienen. Because the quality. En otros países se cosecha. Pero esta vena, esta vena de aquí. Sí, 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 the veins here. Muy gorda. But that vein there is very fine. Muy gorda. Y no esta. Creo que es un secreto y no dices mí, porque voy a. No, no, es así, es así. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi amigo es un trabajador muy fuerte y quiere ayudarse. Entonces, ¿sí? ¿Podemos hacer esto? ¿Sí? Yo digo más. Ετοιμάσαι το φαρμακείο λίγο, σας παρακαλώ. En esta velocidad vamos a terminar en no 10 meses, en 2 años. Muy bueno. Muy bueno. Un momento, luego. Finito. Finito. Muy bien, un contrato. Ah. Muchas gracias. Para firmar. No pesos. Only love. Pero Seidad, escúchame. Esto es una cosa muy importante para mí. Mi madre es de un pueblo de Grecia y en este pueblo tienen tabaco. Y mi abuela y mi abuelo estaban de allí. Muchas gracias por todo, porque recuerdo muchas cosas. Mírale, esta para allá y esta para acá. Ah, sí, para allá y para acá. Para allá y para acá. Ah, ρίχνεις κάτω, ¿eh? Oh, τι γίνεται εδώ, Ronaldo. You see the farmer boy? Sí. Στην Ελλάδα το λέμε μπούρλιασμα και το πιο πιθανό είναι να το έχετε δει σε κάποιο από τα χωριά μας. This lady is going to make, is going to show us how to make a cigar, a Cuban cigar. People popular call it outside Cuba habanos or puros. So these are the dried leaves, right? Yes. Yes, absolutely dry. So these are like 2 months later. Yeah, 2 months later. Puro cubano. Puro cubano. Typical.
Τύπικο, τύπικο. Τι λέει, πώς μυρίζει. Μυρίζει ωραία, πολύ. Έχει εκείνη τη τζίκνα. Σε έχει βάρει αγουστία. Γεια. Σε έχει βάρει σλίπ, ενσάγγες, μοκκάι. Γεια. Όλα αυτά τα φύλλα όμως βγαίνουν από το διπλανό χωράφι προτού μπουν μέσα για να περάσουν στη βελόνα. All this farm is the farm of the government or is someone? Esta granja es privada o particular? Privada. It's private. Private. Yeah. So they have private farms. Yeah, private farms. Okay. But they are allowed to sell the product only to the government. Only to the government. Only to the government. So the government buys that all the tobacco leaf. And the government leaf. Sets the price as well. And the government set the price. So it's so it belongs to the government. Mm. Yeah. So it's not the government. Yeah, but the government buys it and understand. It also determines the price. Exactly. Okay. Το πουρο είναι ένα είδος πολυτελείας, το οποίο στο δυτικό κόσμο προσθέτει γκλάμουρ, δεν ξέρω ακριβώς πώς το ακούσαμε. Πάντως στην Κούβα είναι τελείως διαφορετικό. Οι άνθρωποι δουλεύουν στα χωράφια και όπως όλα τα πράγματα που είναι είδος πολυτελείας, βγαίνουν από ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολύ. Εδώ στην Κούβα μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που προσδίδει το κύρος του πουρου σε όλο τον κόσμο, που δεν είναι το ίδιο το φυτό, έτσι, υπάρχουν και άλλα φυτά. Είναι η διαδικασία, η όλη διαδικασία και ο μύθος που έχει χτιστεί γύρω από την Κούβα ουσιαστικά, γιατί το έχει κάνει ο Φιντελ Κάστρο, γιατί το έχουν αναγάγει σε κάτι το ιδιαίτερο και σπάνιο. Σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, η γη και οι αγρότες που την καλλιεργούν είναι από εκεί που ξεκινάνε ουσιαστικά τα πάντα και παραμένει σημαντικό είτε είναι στην Ελλάδα είτε είναι στην Κούβα. Αφήσαμε πίσω μας τη φάρμα, μπήκαμε και πάλι στο παραδοσιακό μας αμάξι και οδηγήσαμε λίγες ώρες ακόμα μέχρι τις πηλιές του Τσέ. Γιατί του Τσέ, θα το μάθουμε σε λίγο. Come here easily, huh? Yeah. Not unless you throw up a couple of times, which is a good idea from Shell. Like, I'll make them throw up before they reach me and like. Φτάσαμε σε μια περιοχή κρυμμένη μέσα στη φύση. Μια περιοχή που κάθε Κουβανός θεωρεί κομμάτι της ιστορίας της σύγχρονης Κούβας. Welcome to the place. This place is a national monument. Hmm? Mm-hmm. It is for the nature where the cave is located and for the history. Mm-hmm. Okay. In 1961, Che Guevara visited the cave by order Fidel Castro and decided to set here the general staff of the Cuban Western Army in case of war because a strategic place in the center mountain with river protected against the rights. About 200 soldiers and officers integrate the general staff. About 25 soldiers and officers worked inside the cave. Inside the cave was situated the more important office and department. For example, Department of Communication, Department of Military Operation, Office for Che Guevara, Information, okay? We will present it. You may see. Θα περπατήσουμε λοιπόν στα βήματα του Τσέ. Και θα δούμε από κοντά τη σπηλιά όπου ο ίδιος έστησε το κέντρο επιχειρήσεών του
μαζί με τους συναγωνιστές του. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Here, in this place, was the dining room for Diana Resta. Only 25 soldiers, an officer uses this place. D.A. Guerrero. Che Guevara was here? Yes, yes. You may see that place. That place was the office for Che Guevara. Do you want to see the office? Yes, yes. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara. Ώσπου ο φίλος μας έδειξε το δωμάτιο του ίδιου του Che Guevara. This room was the office for Che Guevara. And better room. They built it when he came here for him. Yes. It was built for him. Yeah. Here he sleep Francisco Lemus, second Che Guevara here. In this place he sleep Oscar Valdez, secretary in the office. Place for meeting. Meeting place. Che Guevara sleep inside this small cave. Here. Come here, please. He go sleep there. No. Che Guevara sleep here. Che Guevara sleep there? Yes. Here, in this place, was a small narrow passage for escape. Escape place. Escape in emergency. So, yeah. So Che could escape from there. Okay, to left. From here, about 100 meters outside the mountain. In 1965, the passage was closed with rock. All my life, I went to see something like that. Mm. It's, you know, like, you didn't get to see something. We didn't see something. This is just a cave. And these are replica things. But just the idea. Atenas. Ernesto Che Guevara was here. It's... It gives you the goosebumps. Mm. Big city. Because he means so much. Also, it's weird to say, but you can feel the presence. He's present here, walking around and smoking his cigar. And I think in the Google they have one photo of him in the caves. It's a black and white photo picture with a cigar. Yeah, it's a very famous picture. I think he's here. Αν γνωρίζει η σύγχρονη ιστορία έναν επαναστάτη, με όλη την έννοια της λέξης επαναστάτης, αυτός πιστεύω είναι ο Ernesto Che Guevara. Νομίζω γενικότερα ότι η σύγχρονη γενιά, η νεολαία, εγώ, ο Σάκης και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε πολύ μικροί για να σχολιάζουμε και να μιλάμε για τον Τσε. Και καλό θα είναι να μαθαίνουμε λίγο παραπάνω πράγματα μέσα από την ιστορία, να διδασκόμαστε και να ίσως να μας βοηθήσει στο μέλλον να δούμε λίγο διαφορετικά πράγματα. Πολλοί άνθρωποι τους βλέπεις κυκλοφορούν και φοράνε ένα μπλουζάκι και έχει πάνω τη φωτογραφία του Che Guevara, την κλασική φωτογραφία που κοιτάει και δεν ξέρω να συνειδητοποιούν ακριβώς ποιο είναι το μήνυμα αυτής της εικόνας. Δεν είναι ο άνθρωπος ο ίδιος. Είναι αυτό που πρεσβεύει, που στη σύγχρονη ιστορία του ανθρωπίνου γένους είναι το να κάνεις αυτό που εσύ νιώθεις ως σωστό. Και κάποιες φορές αυτό απαιτεί να επαναστατήσεις. Υπάρχει μια ιστορία για το βλέμμα του Τσε. Όταν μια μέρα πριν εκτελεστεί εκεί που ήταν κρατούμενος από τους εχθρούς του, ζήτησε ένα και μόνο πράγμα. Να μιλήσει με την Γούλια, τη δασκάλα της περιοχής. Τι ήθελε να της πει λίγες ώρες πριν πεθάνει, μα να της υποδείξει απλά πως οι συνθήκες του σχολείου δεν ήταν κατάλληλες για την εκπαίδευση των παιδιών. Αργότερα η ίδια, η 22χρονη Χούλια, περιέγραψε πως στη συνάντηση με τον μεγάλο επαναστάτη ήταν αδύνατο να τον κοιτάξει στα μάτια, γιατί όπως είπε, η ματιά του ήταν τρομερά διαπεραστική και ταυτόχρονα ήρεμη. Όπως και μαρτυρίες
ότι μέχρι και τις τελευταίες του στιγμές στην αιχμαλωσία δεν έσκυψε ποτέ το κεφάλι και κοιτούσε τον καθένα κατάματα χωρίς δισταγμό. Η επανάσταση κρύβεται μέσα σε όλους μας και αφορά πολλά μικρά ή μεγάλα θέματα. Αν λοιπόν πιστεύεις ότι κάτι στη ζωή σου χρειάζεται αλλαγή, ότι κάτι δεν είναι όπως πρέπει, από μια καλύτερη δουλειά, μια καλύτερη κυβέρνηση, μέχρι περισσότερο χρόνο για σένα ή ακόμα και ένα ταξίδι, τότε θα πρέπει να κάνεις και εσύ τη δική σου επανάσταση. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Τσε, η επανάσταση δεν είναι ένα φρούτο που θα πέσει όταν είναι όριμο. Πρέπει να κουνήσουμε το δέντρο εμείς για να το κάνουμε να πέσει. Βρισκόμαστε στην Plaza de la Revolución. Βρισκόμαστε στην Plaza de la Revolución. 3, 2, 1. Έλα, πάμε. Φτάσαμε στην Plaza de la... De la Cruapes. Βρισκόμαστε στην Plaza de la Revolución. Μα δεν το πες στα γαλλικά, αλήθεια. Δεν το πες στα γαλλικά, τα γαλλικά, να ξέρετε. Πίσω μας έχει στηθεί το μνημείο για το, του Ερνέστο, για το πρώτο του 20 στα μαθηματικά, του γιου του Τσίπρα. Του Τσίπρα. Ο Τσίπρα σε ονόμαστε γιο του Ερνέστο. Ναι, Ερνέστο Βαλβέρδε, γιο του Τσίπρα. Από τι, από το Βαλβέρδε. Vamos a la mala vieja. ¡Woo! Το πήρες, πες μου το. Πήρα. Πες μου ότι το πήρες. Το πήρα. Πήρα τη Σισάνκ. Τι κάνεις βρε άχρηστε. Πήρε. Είδα μ' ακολουθείς με την κάμερα τόση ώρα. Ποιος είσαι, από πού είσαι. Από πού είσαι φίλα, άσε μετά. Έχει δύο ώρες, μας ακολουθούν την κάμερα αυτός. Κάτσε κάτι κάτω, βγαίνει πάπη στην κοιλιά μου μόνος, παρακαλώ. Βγάλε το πόδι απ' έξω. Κλείσε. Πάρε το κεφάλι σου, πάρε το κεφάλι. Εντάξει. Ωραίος, ready. Απίστευτο. Τώρα πια μπορώ να πω ανοιχτά ότι ο Γιώργος δεν είναι πλέον φίλος και κάμεραμαν. Είναι το άλλο. Κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ, τέλος.